Πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά. Εδώ με την Ντέμι. Η Ντέμι είναι μεγάλη. Μπράβο, Ντέμι. Και μια τρομερή εμφάνιση. Μπράβο. Ρε καλό στο όμορφο το κορίτσι. Τι κάνετε? Γεια σου Ντέμι. Θα σου πω, έκανε τρομερή είσοδο. Μήπως μπορείς να το κάνεις με την πλάτη, ανάποδα. Δεν νομίζω για τα σκαλιά μου. Μπορείς να κατέψεις καλοπάτια με την πλάτη, γιατί νομίζω ότι η κάμερα μπορεί να δείξει. Κάμερα, χαζεύεις σαν σίδερος του Πασό, χαζεύεις παιδί μου. Είπαμε την πλάτη να δείξεις και εσύ δείχνεις τα... Όχι εκεί η μπροστινή. Απλώς το θερμόμετρο από πίσω, ας πούμε, είναι το κάτι άλλο σε αυτή την ωραία. Πώς να την πω, ας πούμε, διαστημική εμφάνιση. Ολόσωμη. Τι Ντέμι, πώς ήρθαν αυτές οι επιτυχίες τρομερές? Πώς ήρθαν? Ξαφνικά είναι αυτό, το οποίο είναι το μόνο μπροστά. Όλα μπροστά. Πρώτα η ζωγραφιά ήρθε και μετά το μόνο μπροστά, ναι. Η ζωγραφιά είναι που το έχεις κάνει με τον τρελό μας. Μηδενιστή λίγος. Με τον μηδενιστή. Πού το πέτυχες αυτό το τρελό μας? Με βρήκε. Γιατί εγώ δεν το κυνηγούσα να το ακολουθήσω επαγγελματικά. Τόσα χρόνια τι έκανες? Σε έχουν πάρει και τα χρόνια σου. Τόσα χρόνια. Επειδή σήμερα πονάει το πόδι του Βαγγέλη και σου έχω παρατήρει να φέρω και σε ένα. Θα το χρειαστώ. Τίποτα να πει. Να πει, εξαιρετικά. Πόσο χρόνο είσαι? 20. Δεν τη κακό μοίρα. Όταν τραγούδησες επαγγελματικά, πόσο ήσουνα? Τώρα 6 μήνες, 7 πάνω. Τι και τα δύο, τα σουτσέτα έχεις βγάλει μέσα σε 6 μήνες. Έλα ρε. Πού θέμα, πρέπει να την προσέξουμε. Και είναι πρώτα μέσα στα YouTube κιόλας, μέσα στα views. Πώς έγινε το ξεκίνημα? Πώς έγινε? Εγώ εντάξει, ασχολούμαι με τη μουσική από μικρή, δηλαδή από 5 χρονών. Πιάνο, χοροδία, φωνητικές και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει μια καλή. Αγωγή. Έλα, φτάνουμε μέσα το. Κάψε το σενάριο. Γιατί ήσουν από σωστή. Οικογένεια. Εσύ δεν έχει πιάσει τα θέλα. Ναι, όντως. Από πού είναι η καταγωγή σου? Καταγωγή του μπαμπά είναι από Μάνη. Η μαμά είναι Αθηναία, μεγάλωσε Αμερική. Όχι, σταμάτα στη Μάνη, σταμάτα στη Μάνη, σε παρακαλώ. Γιατί μια εκστρατεία την οποία ξεκινάμε από τώρα, θα το κάνουμε κάθε εβδομάδα. Παιδιά πάει να γίνει ένα έγκλημα στη Μάνη. Πάνε να βάλουν ανεμογεννήτριες. Ναι, δηλαδή, το έχω ακούσει. Το έχει ακούσει. Πρέπει αυτό το πράγμα να το σταματήσουμε. Είναι αναγκατεμένοι διάφοροι παράγοντες, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν γίνει διάσημοι τελευταία, γιατί ήταν συγγενείς πρωθυπουργών. Τέλος πρωθυπουργών και είχαν μια πόρσε. Λοιπόν, είναι ανακατεμένοι σε δίθεν πράσινη ανάπτυξη. Πάνε να γεμίσουν τη Μάνη. Στη Μάνη. Στη Μάνη. Ένα σε αυτό το τοπίο που. Ναι, στα απόλυτο τοπίο. Αφιτρώσει ένα λουλούδι είναι παράτερο. Ναι, ναι. Σε μερικά στα σημεία. Στα απόλυτα τοπίο τη Ελλάδος πάνε να βάλουν ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, μιλάμε αυτό το έγκλημα. Πρέπει να το σταματήσουμε και θα το σταματήσουμε. Είναι 3-4 λαμόγια μαζεμένα εκεί, έτοιμα για χοντρή αρπαχτή. Τάχα μου για πράσινη ανάπτυξη. Παιδιά, αυτό δεν θα περάσει. Και μαγιά τη έχουν στείλει και μήνυμα. Ναι. Κάτω, ότι θα του. Δέσουμε πάνω σαν ανεμογεννήτριες να στριφογυρίζουν και θα κάνουν και πολύ αέρα γιατί είναι και λίγο κότε. Ζωγράφισε μου τα αστέρια και κύκλωσε ένα κύρα που θα ζήσουμε εμείς να με κρατάς απ' τα χέρια σε έναν ουρανό. Το ξέρω εγώ αυτό το τραγούδι από αλλού. Ήταν έστι. Αυτό έχει μια σχέση με τα cupcakes αυτό το τραγούδι. Δεν μπορεί. Οι θύμισες και οι μνήμες από το show της Ήλιας Καριώτη, όπου ήταν κάτι cupcakes που από πίσω τους είχαν τη δούκισα. Ήτανε... Δεν ξεχνιέται αυτά. Ναι. Μέσα από τα αστέρια, σαν ζωγραφιά. Αυτά πότε προλάβες και τα έκανες, παιδάκι μου? Πριν από αυτό τι έκανες, πού πήγαινε σχολείο? Τελείωσα το σχολείο, πέρασα αστυνομική, είμαι ακόμα αστυνομική δηλαδή. Σαρτήρια, παιδιά. Ευχαριστώ. Πότε περιμένεις να βγεις, το 2020 που θα έχει τελειώσει και το ελληνικό δάνειο? Όχι, ελπίζω ότι σε 2 χρόνια. Έχει κατάληψη νομίζω από τότε που μπήκες, 3 χρόνια. Σχεδόν. Προλαβαίνεις να παρακολουθείς κανονικά? Φέτος δεν παρακολούθησα τόσο πολύ, αλλά εξεταστική εντάξει είναι πίσω όσο μπορώ. Δεν νομίζω ότι κανείς παρακολουθεί κανονικά. Η Ντέμι, ίσως να μην. Η εξαίρεση είναι οι άλλοι που δεν παρακολουθούν και δεν τραγουδούν κιόλας για τη δουλειά. Δεν μας είπες όμως πώς έγινε το. Έκανε σπουδές μουσικής. Πώς έγινε το ξεπίδημα το. Πήγαν από πίδημα. Θυμήθηκα το χοντροκούκι που πήρε το Χρυσόπιο. Επίσης είναι από τη Μάνη. Μπράβο, έλα. Επίσης είναι από τη Μάνη. Παγκόσμιος πρωταθλητής και Ολυμπιακός. Αυτό δεν έχει καμία σημασία και δεν θέλουμε να θίξουμε. Χαιρετισμούς στους Κανούμισσες. Τι έλεγε? Εγώ πώς ξεκίνησα. Έχω ένα φίλο ο οποίος κάνει μουσική, ο Ότζι, τον οποίο κάναμε έτσι εγώ για την πλάκα μου. Εκείνος το έκανε επαγγελματικά. Ο μηδενιστής με άκουσε εκεί, θέλησε να κάνουμε κάποια τραγούδια μαζί. Και συναντηθήκαμε, είχε εκείνος κάποια τραγούδια που δούλευε. Το ένα από τα οποία ήταν ζωγραφιά, τα άλλα δεν ταιριάξανε τελικά. Ήταν άλλο στυλ. Ενώ αυτό ταιριάξε και στο δικό μου στυλ. Και γιατί άραγε? Ήρθε και η Panic Records κάπου εκεί.
Το δικό σου στυλ πάντως θέλω να σου πω ότι είναι τελείως πρωτότυπο για την Ελλάδα, γιατί τραγουδάς. Αυτό είναι, είναι. Ένα σημαντικό παράγοντα. Έχει πολύ καλή φωνή. Το οποίο αναδεικνύεται και στα live, έτσι. Ναι, εκεί ουσιαστικά, γιατί τελικά στο στούντιο γίνονται πολλά. Εσύ με τον τρόπο που τραγουδάς, αντιμετώπισες πρόβλημα με τους συναδέλφους σου. Δηλαδή, ένα κορίτσι που ξαφνικά έρχεται, κάνει δύο επιτυχίες τεράστιες. Ναι. Δεν φαντάζομαι ότι είπαμε, βρε, καλό την είναι. Καλά στι ισορροπίε. Αν ήμουν, ξέρω εγώ, κάποια. Θα βάζα σίγουρα μπράβο να σπάσουν τα πόδια ή θα σου ρίχνα κάτι από εδώ να. Κάτι τέτοια φοβούνται οι γονείς μου. Αλήθεια, δηλαδή τα έχω ακούσει αυτά. Σοβαρά. Αλλά εντάξει, οι γονείς είναι, λένε και τέτοια. Αλλά όχι, δεν έχουμε τόσο πρόβλημα. Μην μπλέξεις, μην τραγουδήσεις. Όχι, όχι, όχι. Με στηρίζουν απόλυτα. Δεν ξέρω αν μπορούσαν πριν ένα χρόνο να φανταστούν ότι θα έφευγα τώρα αυτή τη στιγμή κάθε εβδομάδα να γυρίζω την Ελλάδα για live. Αλλά τους ήρθε, εντάξει. Σιγά σιγά. Εσύ το φαντάστηκες αυτό? Ούτε εγώ, να πω την αλήθεια. Αλλά αν μου το λέει κάποιος, θα έλεγα μακάρι, ενώ εκείνη δεν ξέραν. Ζεις ακόμα με τους γονείς σου στη. Ναι, ναι. Στη Μάνησα, πύργο, είστε. Όχι, όχι, δεν έχω μεγαλώσει εκεί. Ο παπάς μου Αθήνα σπούδασε και Αθήνα είναι εδώ και χρόνια. Πώς το παπάς, πώς το λένε? Παπαδέας, Επαμεινώντας. Ναι, Επαμεινώντα τώρα, δηλαδή που το βλέπω το κορίτσι, πάρτε και κατεβείτε στη Μάνη. Πάρε και ένα πύργο μανιάτικο, ο χειρός σου. Τάφρο, γύρω-γύρω. Τάφρο, γύρω-γύρω. Γιατί δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, Επαμεινώντα τα πράγματα τα βλέπω δύσκολα. Λοιπόν, εσύ το ξέρεις, Γεωργία, και στα πολλά από τα ίντερνετ και τα σχετικά, πόσες χιλιάδες χτυπήματα έχεις στο YouTube? 8,5 εκατομμύρια. 8,5 εκατομμύρια έχει τη ζωγραφιά. Το μόνο μπροστά επειδή είναι πιο πρόσφατο έχει 1,5 περίπου τώρα. Δεν... Αφήστε ρε παιδιά, έτσι που τα λέτε τα εκατομμύρια τόσο εύκολα. Είναι σαν αυτά που παίρνουν από τους Γερμανούς. Πάλι που τα πήραμε. Τι πιο όντουσαν λέγανε και τα λοιπά. Τον ανέπερο το χρεώσαμε τώρα για 20 χρόνια ακόμα. Είπασε τόσο καλά έναν άνθρωπο και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα δει το φως του αληθινό και θα σηκωθεί και θα περπατήσει και θα πλακούσει τους Έλληνες κλωτσιές. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ο Σόιμπλε θα σηκωθεί και θα μας πλακώσει. Πώς γίνουν τα τόσα χτυπήματα? 8,5 εκατομμύρια είναι μόνο οι Έλληνες. Κάθε Έλληνας έχει δει. Μα καταρχήν φτάνει στα επίπεδα της Beyoncé και Britney. Είναι τόσο ψηλά, είναι. Ναι, δεν είναι με τον. Κάποιος μπορεί να το ακούσει και 200 φορές. Λέω τώρα την ημέρα. Θέλω να πω, μπορεί να το χτυπήσει 200 φορές. Οπότε μετράει κανονικά αυτό. Ναι, αλλά ας πούμε βάσει αυτό που είπε στην κλίμακα, συνήθως πόσα είναι τα. Τα ελληνικά views είναι, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, 5 ψήφια, ας πούμε. Να είναι, ας πούμε, 20 χιλιάρικα ή 80 χιλιάρικα και μετά να φτάνει στο 1 εκατομμύριο σιγά-σιγά. Εδώ το 8,5 που είναι εδώ είναι. Είναι huge. Είναι δεύτερο τεράστιο κομμάτι, νομίζω, αυτή τη στιγμή από τα ελληνικά. Δεύτερο. Ποιο είναι αυτό που βγήκε μπροστά? Είναι, νομίζω, ένα κομμάτι των Vegas. Τέλος πάντων, καλά παιδιά και αυτοί. Φυσικά. Δεν θα τα χαλάσουμε. Μα καταρχήν και στα chats είναι μέσα συνέχεια, όταν εβδομάδε και στα top 10. Αυτό που ξεχωρίζει εσύ να ξέρει ποιο είναι. Είναι ότι βέβαια τραγουδάς πάρα πολύ ωραία, αλλά ταυτόχρονα έχεις κάτι διαφορετικό στο σύνολο της εμφάνισής σου. Δηλαδή δεν είσαι αυτό που λέμε Ελληνίδα τραγουδίστρια με τα συνηθισμένα. Με τον τρόπο που κοιτώνει και κάνουν τα χέρια του. Έχουν έναν τρόπο που συμπεριφέρονται οι Ελληνίδες τραγουδίστρια. Μου αρέσουν αυτά. Εσύ έχεις ένα άλλο, έχεις μια διαφορετική στάση. Αυτό εκτιμάται. Τη σήμερα η μέρα δηλαδή νομίζω ότι κάτι άλλο θέλαμε και αυτό το βρήκε ο κόσμος στο πρόσωπό σου και στη φωνή σου. Ναι, γενικά. Υπάρχουν πολύ καλές Ελληνίδες τραγουδίστριες. Δεν το συζητάμε αυτό. Και αυτές που πήγαν στη. Η Άννα Ιβύση, η Έλληνα Παπαρίζου. Μιλάμε τώρα για φωνές. Όχι αστεία. Αλλά υπάρχουν και τραγουδίστριες που ως προτεραιότητα δεν έχουν τη φωνή και κάτι άλλο. Και αυτό το εκτιμάμε. Εννοείται και αυτό είναι να θαυμάζεις. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να χορέψω τόσο δυναμικά και τόσο πολύ στη σκηνή αυτή. Ξέρεις ακόμα, είσαι μικρή. Ναι, η Ελένα Φουρέιρα σου αρέσει. Έχει απίστευτη σκηνική παρουσία. Γιατί χορεύει και πάρα πολύ δυναμικά και έτσι. Αυτό και θέμα φωνής, ας πούμε. Έχει φωνή. Γεια. Τους συμμετέχοντες από την ελληνική Eurovision τους είδες? Δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου. Εσύ θα ήθελες να πας? Καλά, δεν έχει. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση τραπέζι ακόμα, οπότε να το έχω σκεφτεί κιόλας. Αλλά. Ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω. Σίγουρα θα ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Είναι έτσι μεγάλη διοργάνωση και όλα αυτά. Αλλά επειδή πολλές φορές δεν μου αρέσει αυτό που τελικά βγαίνει ως αποτέλεσμα στην Eurovision, αν το έκανα, θα το έκανα. Είναι και έξυπνο το κορίτσι. Θα ήθελα δηλαδή να είμαι πάνω από όλα και να δω πώς θα γίνει ακριβώς, να γίνει με τον τρόπο μου και να μου αρέσει αυτό που θα βγει. Αλλά. Σχολείο θα το τελειώσει, θα γίνει δικηγόρο, θα μεγαλώσει. Τη σχολή θα τελειώσω οπωσδήποτε. Αλλά τώρα μετά δεν ξέρω τι θα γίνει.